Ο ιστορικός νεός του προφήτη Ηλία στο Αρκαλοχώρι, ο οποίος καταστράφηκε ολοσκερός από τον φωνικό σεισμό των 6 Ρίχτερ, ξαναχτίζεται και αν όλα πάνε καλά θα εγκαινιαστεί στις 19 Ιουλίου παραμονή της γιορτής του προφήτη Ηλία, όπως δήλωσε ο Μητροπόλητης Αρκαλοχωρίου Καστελιού και Βιάνου, Ανδρέας. Πρώτο ο Θεός λοιπόν λέει με την παραμονή του προφήτη Ηλία να τελέσουμε τα εγγένεια του νέου ναού εφόσον είμαστε έτοιμοι. Η Μητρόπολη ξεκίνησε την οικοδόμηση του νέου ναού. Χτίζεται στο Ευαδόν που ήταν ο παλαιός ναός, όπως έχουν πολλές φορές πει, είναι ένα σύμβολο για το Αρκαλοχώρι και την ευρύτερη περιοχή και για το αεροδρόμιο που θα δημιουργηθεί. Όσοι φτάνουν ή όσοι αναχωρούν από το αεροδρόμιο θα βλέπουν στο λόφο του Αρκαλοχωρίου τον προφήτη Ηλία και αυτό θα είναι σήμα κατατεθέν της πνευματικής και πολιτικής μας ταυτότητας. Η βάση του προφήτη Ηλία, η βάση τα μετά κάτω, έχει ήδη φτιαχτεί. Συνεχίζονται οι εργασίες επάνω. Ελπίζουμε όλοι μας και το θέλουμε οι κάτοικοι και οι πιστοί αλλά και οι άνθρωποι της Εκκλησίας ότι στις 20 του Ιούλη που είναι η μέρα της γιορτής του προφήτη Ηλία να είναι έτοιμος ο ναός. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί. Στις 27 Μαρτίου μπήκε ο θεμέλιος λίθος, 6 μήνες μετά τον ισχυρό σεισμό, με την οικοδόμηση να είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου Καστελιού και Βιάνου με την Υπουργό Πολιτισμού. Μια ιστορική μέρα γιατί είναι η μέρα μιας νέας αρχής, μιας νέας αναζωογόνησης της περιοχής του Αρκαλοχωρίου. Όπως εκτιμάται, σε 1,5 μήνα το εκκλησάκι θα στέκει και πάλι στο λόφο του Αρκαλοχωρίου και θα αποτελεί πηγή ανάτασης και ελπίδας για την ευρύτερη περιοχή. Ήδη έγινε μια πολύ καλή θεμελίωση και τώρα περνάμε στην τυχοποιία του ναού, η οποία θα είναι καταρχάς ένα μεγάλο μέρος από μπετό. Μένουμε στο Αρκαλοχώρι, ξανακτίζουμε το Αρκαλοχώρι, αναστέλνουμε το Αρκαλοχώρι, αρχίζει να μιλήσει από την προφήτη Ηλία. Θα είναι μια γιορτινή μέρα, ήταν βέβαια δυσάρεστο γεγονός ότι χάσαμε έναν άνθρωπο λόγω του σεισμού. Πιστεύω ότι από εκεί που θα μας βλέπει και θα βλέπει τις προσπάθειες που κάνουμε θα είναι και αυτός ευχαριστημένος.